Γεια σας, είμαι η Ρίτα από Καλλιερίστη Vintage. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να στολίσετε ένα έπιπλο χρησιμοποιώντας στολίδια που θα φτιάξετε μόνοι σας με καλούπια σιλικόνης. Με αυτά τα στολίδια μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ έχω στολίσει, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, βάζα μαρμελάδα, σκουτιά, ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Αλλά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε έπιπλα. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή, άμα δεν έχετε εγγραφή ήδη, και να πατήσετε και το καμπανάκι. Πηγαίνετε και στο Facebook, αν είστε στο Facebook, και κάντε like τη σελίδα μου, Καλλιερίστη Vintage, και επίσης μην ξεχάσετε να μπείτε και στην ομαδούλα μας, Πώς να το βάψω, όπου δίνουμε ιδέες, συμβουλές, έμπνευση για όλες τις δημιουργίες μας με χρώματα και μολύες. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι του βίντεο θα σας δείξω πώς έβαψα το τραπεζάκι. Έκανα την τεχνική wash για να το δώσω έτσι μια παλαιός και να κάνω νερά. Αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, μπορείτε να το πηδήξετε και να πάτε κατευθείαν στο δεύτερο κομμάτι, όπου σας δείχνω πώς να φτιάξετε τα στολίδια χρησιμοποιώντας κόλλα σιλικόνης, πιστόλι σιλικόνης δηλαδή, και πυλό. Θα ξεκινήσω βάφοντας το έπιπλο στις αποχρώσεις warm cream και French lavender. Θα ξεκινήσω βάφοντας τα πόδια με την απόχρωση warm cream. Είναι ένα ελαφρώς σπασμένο λευκό, είναι πάλι πολύ φωτεινό, αλλά δεν είναι τόσο φωτεινό όσο το natural white και το soft cream. Η βάση μου έχει στεγνώσει και τώρα θα κάνω ένα wash από πάνω με το χρώμα Soft Linen. Εδώ μέσα σε ένα μπολάκι έχω αραιώσει το χρώμα μου, βλέπετε ότι είναι σε πολύ ρευστή μορφή. Έχω και ένα πανάκι, εγώ πήρα ένα σφουγγαράκι με ύφασμα από μικροίνα. Και τώρα θα απλώσω το wash πάνω και θα σκουπίζω για να μείνει μόνο ένα film πάνω. Πώς αμέσως σκουραίνει το χρώμα μου. Παίρνουμε μια πολύ διακριτική αλλαγή πάνω στο χρώμα, ίσα-ίσα να του δώσουμε μια σκίαση και λίγα νερά, όπως θα δείτε σε λίγο. Απλώνω λοιπόν το χρώμα μου και με το σφουγγαράκι μου σκουπίζω το περίσσιο. Αν θέλετε να το κάνετε πιο έντονο, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα χρώμα, να μην είναι τόσο αραιωμένο δηλαδή το χρώμα. Επίσης δεν είναι απαραίτητο να το σκουπίσετε. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι και να σας κάνει από μόνο του αυτά τα νερά. Θα το δείτε εσείς πάνω στην επιφάνεια. Οπότε να δείτε, εμένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι, χωρίς να το σκουπίσω δηλαδή. Οπότε θα το αφήσω λίγο έτσι να δω πώς θα μου στεγνώσει. Και θα έρθω σε 2-3 λεπτάκια για να δω αν θέλω να το σκουπίσω ή όχι. Βλέπετε τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρουμε πώς θα είναι ένα χρώμα όταν είναι ακόμα νοπό. Γιατί όταν είναι νοπό γυαλίζει λίγο και δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς θα φαίνεται όταν στεγνώσει. Λοιπόν, εγώ το ξαναπέρασα εδώ πέρα και μου φαίνεται δεν θα το σκουπίσω γιατί κάνει κάτι πολύ ωραία νερά. Το απλώνω με αυτό το πινελάκι και μου αφήνει κάποιες γραμμούλες εδώ πέρα με χρώμα. Οπότε νομίζω θα το αφήσω έτσι. Αφού στεγνώσει, αν θέλουμε ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, παίρνουμε ένα
ξυλό γυαλόχαρτο και το τρίβουμε. Επίσης, ίσως δούμε ότι σε μερικά σημεία μας είχε πέσει λίγο περισσότερο χρώμα από όσο θα θέλαμε. Σε εκείνα τα σημεία τρίβουμε λίγο παραπάνω. Βλέπετε. Όση ώρα στεγνώνω το τραπέζι μου, θα ετοιμάσω τα διακοσμητικά μου στοιχεία. Θα χρησιμοποιήσω αυτό και αυτό, το καλούπι σιλικόνης, της Redesign. Από αυτό το καλούπι, με αυτό το καλούπι, θα δημιουργήσω διακοσμητικά στοιχεία που θα μπουν εδώ πέρα πάνω στα ποδαράκια. Και με αυτό θα κάνω αυτό, το οποίο θα στολίσει το μπροστινό κομμάτι. Με αυτά τα καλούπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά, μπορούμε να βάλουμε πυλό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιστόλι σιλικόνης, που θα χρησιμοποιήσω και εγώ σήμερα, ή ακόμα και ρητίνι, άμα θέλετε ένα λίγο πιο ανθεκτικό αποτέλεσμα. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το πιστόλι σιλικόνης. Και ξεκινάω από τις άκρες και βάζω τη μυτούλα από το πιστόλι σιλικόνης μέσα στο καλούπι και πάρα πολύ 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 αργά αρχίζω και το γεμίζω από έξω προς τα μέσα. Με το ένα χέρι κρατάω το κινητό μου τώρα, οπότε δεν είμαι και πολύ σταθερή, αλλά ήθελα να σας το δείξω και από λίγο πιο κοντά. Περιμένω τώρα να στεγνώσει και πηγαίνω να κάνω και αυτά τα σχέδια από εδώ. Έβγαλα το καλούπι μου. Δεν θα έλεγα ότι είναι και τέλειο από άποψη λεπτομέρειας, αλλά είναι αρκετά ικανοποιητικό για τη δουλειά που το θέλω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα βαφτεί και θα κολληθεί πάνω στην επιφάνεια. Βλέπω εδώ πέρα, βλέπω σε αυτό το σημείο μου ξέφυγε λίγο, έχει μία τρυπούλα. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω με το χρώμα. Και επίσης να σας αναφέρω ότι όταν το έβγαλα το σχέδιο, είχε πολλές ατέλειες γύρω-γύρω από την κόλλα σιλικόνης. Είχε διάφορες κλωστίτσες και διάφορες άλλες ατέλειες. Με ένα μικρούτσικο ψαλιδάκι ραπτικής πήγα γύρω-γύρω και το διόρθωσα για να φαίνεται έτσι πιο όμορφο. Τώρα θα το βάψω με την απόχρωση French Lavender και μετά από πάνω θα βάλω δακτυλοπατίνα χρυσή και μπρονζέ. Έχω ανοίξει την μπρονζέ και τη χρυσή δακτυλοπατίνα. Πρώτα βάζω λίγο από τη χρυσή. Πόσο όμορφα αναδεικνύονται. Κοιτάξτε πόσο όμορφα αναδεικνύεται το σχέδιο με το που βάζουμε λίγο δακτυλοπατίνα. Και μετά για λίγο μεγαλύτερο βάθος και πιο έντονο αποτέλεσμα βάζω και λίγη μπρονζέ δακτυλοπατίνα. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε δακτυλοπατίνα και στα πλαϊνά, γιατί αυτά θα φαίνονται από το τραπεζάκι, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε άβαφα. Οπότε πάμε γύρω-γύρω και το καλύπτουμε. Το άλλο στολιδάκι θα σας δείξω πώς να το φτιάξω με πυλό. Έχω πάρει εδώ το καλούπι σιλικόνης και θα πασπαλίσω λίγο corn flour, λίγο πολύ,
Ο λόγος που βάζω cornflour είναι γιατί θα είναι πιο εύκολο να αφαιρέσω μετά τον φυλό, γιατί δεν θα κολλάει. Το απλώνω έτσι με ένα πινελάκι. Μετά βγάζω το περίσσιο. Θέλουμε ίσα ίσα να έχει ένα πολύ ελαφρό φύλλο από cornflour. Παίρνω τον φυλό μου. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό τον φυλό που στεγνώνει με τον αέρα. Και τώρα παίρνουμε τον φυλό. Τον λίγο πιο ψηλά. Επειδή αυτό είναι μακρόστενο το κομμάτι, θα δημιουργήσω ένα μακρόστενο κομμάτι φυλό. Και με τα δάχτυλά μου το πατάω για να μπει μέσα στο καλούπι. Βλέπετε ότι περισσεύει πολύ σπίλος. Κοιτάξτε τώρα πώς σιγά σιγά θα το αφαιρέσουμε. Περνώ από πάνω έτσι με το δάχτυλό μου απαλά και αφαιρώ τον περίσσιο πυλό και ισιάζω την επιφάνεια για να μου βγει εδώ επίπεδη. Γιατί άμα δεν βγει επίπεδο, δεν θα μπορέσω να το κολλήσω στην επιφάνεια που θέλω να το τοποθετήσω. Βλέπετε, έχω φτιάξει το μισό. Το άλλο μισό θα σας δείξω έναν άλλο τρόπο. Μπορούμε να το κόψουμε με ένα ξηραφάκι. Αφού πατήσουμε μέσα στο σχέδιο τον πυλό μας, πολύ προσεκτικά ερχόμαστε. Και το κόβουμε. Κοιτάξτε τι όμορφο γίνεται από κάτω. Αναλόγως τώρα με το σχέδιο που θα χρησιμοποιήσετε, θα δείτε ποιος τρόπος είναι και ο καλύτερος για σας. Ορίστε. Και επειδή μου περίσσεψε λίγο σπυλός, θα φτιάξω ακόμα ένα στολιδάκι. Τώρα ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Το γυρίζω ανάποδα. Και σιγά σιγά. Βλέπετε, βγαίνει πανεύκολο επειδή έβαλα το cornflour. Έχουμε τα δύο στολιδάκια έτοιμα. Με το κομμάτι του πυλού που έκοψα πριν, μπόρεσα και έφτιαξα όλα αυτά τα σχεδιάκια. Και με το τελευταίο μικρό κομματάκι έβαλα μόνο σε αυτό το κομμάτι από το καλούπι και έβγαλα αυτό το σχεδιάκι. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι μόνο από το καλούπι για να κάνουμε ένα σχέδιο. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε όλο. Δείτε εδώ, το έβαλα εδώ στο κέντρο και μου βγήκε αυτό το σχεδιάκι. Σε αυτή τη φάση τώρα, το σχεδιάκι μας με τον πυλό μπορούμε να το κολλήσουμε πάνω στην επιφάνειά μας, ακόμα και τώρα που είναι νοπό. Και είναι πολύ πιο εύκολο κιόλας έτσι, γιατί στεγνώνει πάνω στην επιφάνεια, παίρνει το σχήμα της επιφάνειας και δεν συρρυκνώνεται. Το έχω δοκιμάσει δηλαδή και σας το λέω, δεν είναι πειραματικό. Έτσι έκανα το κουτί που βλέπετε στη φωτογραφία, που είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, αυτή η δαντέλα. Και αυτό με το που το έβγαζα από το καλούπι, κατευθείαν το κολούσα με ξυλόκολλα πάνω στην επιφάνειά μου και βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Αυτό λοιπόν είναι το σχεδιάκι μου. Θα το βάψω πολύ προσεκτικά με ένα μαλακό πινελάκι και θα το κολλήσω απευθείας πάνω στο τραπεζάκι μου. Είναι αυτό το φανταστικό το λιλάτο χρωματάκι. Και μένω από αυτά τα μικρά τα πινελάκια, το οποίο είναι πολύ απαλά, θα το βάψω. Το κάνω πολύ απαλά από πάνω, πολύ προσεκτικά για να μην χαλάσω το σχέδιο από τον πυλό. Ο λόγος που το βάφω πριν το κολλήσω είναι γιατί θα είναι διαφορετικό χρώμα από το τραπεζάκι. Διαφορετικά θα μπορούσα να το κολλήσω κατευθείαν πάνω στο τραπέζι πριν βάψω το τραπέζι και να τα βάψω όλα μαζί. Όταν στεγνώσει τελείως, έτσι πως θα είναι κολλημένο πάνω στο τραπεζάκι, θα περάσει από πάνω και την μπρονζέ και τη χρυσή δακτυλοπατίνα. Έρχομαι και μετράω για να βρω το μέσο. Είναι
19.30. Βάζω κόλλα στο στολιδάκι μου από πίσω. Περιμένετε, να το βάλουμε και ίσια κιόλας. Έτσι, βλέπετε, έχει αυτό το fleur de lis που πρέπει να είναι προς τα πάνω. Βρίσκω το κέντρο εδώ και τοποθετώ το στολιδάκι μου. Αναλόγως την κόλλα που χρησιμοποιούμε, υπάρχει και ανάλογη διαδικασία. Αλλά γενικώς βάζουμε την κόλλα, εφάπτουμε το διακοσμητικό στην επιφάνειά μας και το κρατάμε εκεί γύρω στα 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι να κολλήσει και μετά είμαστε έτοιμοι. Τα στολιδάκια μου, όπως βλέπετε, έχουν κολλήσει, είναι έτοιμα. Έβαλα πάνω και λίγο μπρονζέ μεταλλικό χρώμα για να το δώσω μεγαλύτερη λάμψη, όπως βλέπετε. Και μετά τελείωσα και το πάνω μέρος, αυτά τα 3 τα ραφάκια. Τα έβαψα με French Lavender και τα κέρωσα. Και αυτό εδώ το κομμάτι, το σανίδι που κρατάει τα ραφάκια και το εξωτερικό, τα έβαψα με δακτυλοπατίνα μπρονζέ. Και το τραπεζάκι μου είναι έτοιμο.